Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 23η αγωνιστική για την Football League 2. Την νίκη με αντίπαλο την Καλαμάτα θέλει η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής για να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι της 6ης θέσης η οποία οδηγεί στη Football League. Η ομάδα του Μουράτ Σεροπιάν βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Μεσσηνίας έτσι ώστε να μπορέσουν να εγκλιματιστούν καλύτερα και οι ποδοσφαιριστές. Μιας και το παιχνίδι ξεκινάει το μεσημέρι στις 2 με τη θερμοκρασία να βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι η Καλαμάτα δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γεγονός το οποίο στάθηκε και ο Μουράτ Σεροπιάν στις χθεσινές του δηλώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσει η ομάδα. Με αυτούς που έχουμε, όσοι είμαστε, αυτοί θα παλέψουμε. Δεν ψάχνουμε ούτε δικαιολογίες, ούτε μας απασχολεί κάτι άλλο. Θα δούμε ποιοι θα εμφανιστούν, ποιοι δεν θα εμφανιστούν, ποιοι θα έρθουν στο γήπεδο, ποιοι δεν θα έρθουν, πώς θα παίξουμε, τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι μόνο η νίκη. Για το παιχνίδι, δεν υπολογίζονται Καπλιώνης, Βουρβαχάκης και Παπαδάκης που είναι τραυματίες. Την αναμέτρηση του Αθλητικού Ομίλου Χανιά απέναντι στην Καλαμάτα θα διευθύνει ο κύριος Διώτης του Συνδέσμου του Λακαρανίας. Με βοηθούς τον κύριο Τσίκνα και τον κύριο Αντωνόπουλο του Συνδέσμου του Λακαρανίας επίσης. Σημαντικό παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα και τον Αθλητικό Ομίλου Χανιά θα γίνει στην Επισκοπή, με την ομώνυμη ομάδα να υποδέχεται την Γλυφάδα. Ο Γιώτης Σταματόπουλος στην τελευταία προπόνηση θα κρίνει την αγωνιστική ετοιμότητα του Μανώλη Καλογεράκη, ο οποίος ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Ενθαρρυντικά πάντως είναι τα μηνύματα από τα υπόλοιπα μέτωπα, με τους Μανώλη Ρουμπάκη και Ραφαήλ Μαραθιανό να ξεπερνούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τις προηγούμενες ημέρες και να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Για την Γλυφάδα και τον Δημήτρη Δημακόπουλο δεν υπολογίζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο τιμωρημένος Τσιρογιάννης, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Κόκαλη, ο οποίος μετά από 2 μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού επέστρεψε σιγά σιγά στις προπονήσεις. Διαιτητής για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο κύριος Μάλαμας με βοηθούς τον κύριο Μητάρη και Ρούντο, όλοι του Συνδέσμου Ανατολικής Αττικής. Δυνατό παιχνίδι κόντρα στον Όφη θα δώσει το απόγευμα του Σαββάτου και ο Ρούβας. Ο τεχνικός ομάδας από την Γέργερη, Αλέκος Κούρτογλου, θα έχει μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα κόντρα σε ομάδα της Super League και να διατηρήσει με αυτόν τον τρόπο σε γρήγορους ποδοσφαιριστές του ελαίο του αγώνα που δεν γίνεται απέναντι στον Εθνικό Αστέρα. Συνοπτικά τα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής. Επισκοπή Γλυφάδα, Ρούβας Εθνικός Αστέρας, Πανεγιάλιος Κόρινθος, Αχαρναϊκός Φωστήρας, Πανηλιακός Θερας Μαγούλας, Καλαμάτα Αθλητικός Ομίλος Χανιά, ενώ ρεπό έχει η ομάδα της Προοδευτικής.